Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δείξουμε μία βλάβη που παθαίνουν τα ασύρματα τηλέφωνα, δηλαδή να το βάζουμε στη βάση φόρτισης και να μην φορτίζει. Ή εκεί που δουλεύει να σβήνει και να το βάζουμε μετά στη φόρτιση και να μην φορτίζει. Το πιο απλό που κάνουν περισσότεροι είναι να πάνε πάρουν δύο καινούριε παναφορτιζόμενες μπαταρίες και να τις βάλουν στο ασύρματο γιατί αυτές είναι για κάποια χρόνια, δηλαδή οι επαναφορτιζόμενε μπαταρίε όλε είναι μέχρι κάποιε φορτήσει. Αντέχουν μέχρι συγκεκριμένο αριθμό φορτήσεων. Μετά από λίγο, μετά από κάποια χρόνια, χαλάνε και είτε δεν φορτίζουνε ή σβήνουνε εκεί που δουλεύουν. Οι περισσότεροι πάνε και παίρνουν δύο καινούριε μπαταρίε και τι βάζουν. Επειδή όμω οι μπαταρίε αυτέ είναι ακριβέ, δεν κάνουν 2 ευρώ. Κάνουν από 5 έω 10 ευρώ ανάλογα τη μάρκα. Το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε για να δούμε αν όντω φταίνει οι μπαταρίε ή φταίει το ασύρματό μα είναι να πάρουμε ένα χειριστήριο από ένα αποκωδικοποιητή ή από μια τηλεόραση ή από ένα χειριστήριο κλιματιστικού που να ξέρουμε σίγουρα ότι δουλεύουν. Να τις βάλουμε στο ασύρματό μας το τηλέφωνο και να δούμε αν δουλεύει. Αν τις βάλουμε και ανάβει το ασύρματο όπως βλέπετε, σημαίνει ότι οι μπαταρίες μας ήταν χαλασμένες ή επαναφορτιζόμενες, οπότε πάμε και παίρνουμε δύο μπαταρίες. Βλέπετε ότι μας δείχνει και την ένδειξη πόσο δύναμη έχουν οι μπαταρίες που βάλαμε. Αν ανάψει, σημαίνει ότι οι μπαταρίες μας ήταν χαλασμένες και πρέπει να πάρουμε καινούριε. Αν δεν ανάψει ούτε με τις μπαταρίες από το χειριστήριο, σημαίνει ότι φταίει το ασύρματο και συνήθως το πετάμε γιατί δεν αξίζει να το επισκευάσουμε είναι πολύ φτηνά σαν αγορά να αγοράσουμε ένα καινούριο ασύρματο. Με τις μπαταρίες αυτές από το χειριστήριο μπορούμε να κάνουμε και κάποιες κλήσεις αν υπάρχει ανάγκη γιατί δεν είναι, είναι ακριβώς είναι πολύ μικρή διαφορά στα volt οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποιες κλήσεις αν υπάρχει ανάγκη ή ακόμα και να αφήσουμε για μέρες πάνω μπαταρίες αλκαλικές μπορεί να κρατήσει και μια εβδομάδα το ασύρματο με μπαταρίες αλκαλικές επάνω να δουλέψει Αρκεί όμω να μην το βάλουμε να φορτίσει. Γιατί άμα βάλουμε τι απλέ μπαταρίε να φορτίσουν, θα καταστραφούν οι μπαταρίε, μπορεί να καταστραφεί και το ασύρματό μα. Μπορούμε να κάνουμε κάποιε κλήσει, αλλά όχι να το βάλουμε να φορτίσει. Με την πρώτη ευκαιρία θα πρέπει να πάρουμε δύο καινούριε επαναφορτιζόμενε μπαταρίε, να τι αντικαταστήσουμε σαν αυτές και μετά θα δουλεύει το τηλέφωνο, θα δουλεύει κανονικά αφού έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα προερχόταν από τις μπαταρίες. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στα βίντεο που σας αρέσουν και να γραφτείτε συνδρομητές όσοι δεν είστε ακόμα στο κανάλι μου.